Ο ανατολισμός μέσω των άστρων έχει ερωτηματικό. Φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι το χαρτί που σου έδωσα. Μάλιστα. Γιατί είναι γραμμένο όπως να είναι. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν έβλεπε καν τι έγραφε. Και σίγουρα τα άστρα δεν τον βοήθησαν τον προσανατολισμό των λέξεων. Άρα, ο προσανατολισμός μέσω των άστρων είναι ερώτηση. Ναι. Είναι ερώτηση. Και βέβαια, αλλά φαντάζομαι ο κυριολεκτικός προσανατολισμός. Ναι, ναι, βέβαια. Όταν έχουμε εργαλεία όπως ο αστρολάβος, όπως χωρίς εργαλεία. Πώς? Χωρίς εργαλεία. Α, μέσω, αν μέσω έφερε εργαλεία. Ναι, εργαλείων. Για μην επηρεάσει. Ναι. Μπράβο. Και βέβαια γίνεται. Και βέβαια γίνεται. Γιατί ευτυχώς τουλάχιστον αυτό που ξέρω να κάνω καλά είναι με τον πολικό αστέρα στο Βόρειο ημισφαίριο, να ξέρεις, για να μην νομίζω ότι εσύ κάνεις παράξενες ερωτήσεις, όταν πήγα πρώτη φορά στην Αυστραλία, το πρώτο πράγμα που ήθελα να δω, επειδή είμαι της αστρονομίας, πώς θα νιώσω όταν δεν θα δω καθόλου αστέρια που ξέρω. Δηλαδή, όταν λέμε, ας πούμε, θα σου αλλάξω τα φώτα. Δεν φαντάζεσαι ποτέ να σου πούν, θα σου αλλάξω τον ουρανό. Ειδικά τον ουρανό με άστρα. Και το δεύτερο είναι ήταν αν έπρεπε το νερό να κυλάει από τη μία μεριά ή από την άλλη, αλλά το πρώτο πράγμα που έκανα στο νεροχύτη. Απέδειξα στον εαυτό μου ότι ήμουν στην Αυστραλία. Βέβαια, το αεροπλάνο το έλεγε, το αεροδρόμιο το έλεγε, οι κάτοικοι το έλεγαν. Αλλά προτίμησα το μπάνιο για να είμαι σίγουρος ότι δεν μεταβέρθηκα αλλού. Όπως ξέρετε, όταν το νερό κυλάει σε μια τρύπα, περιστρέφεται με μια. Ακριβώς, ή το αντίστροφο. Εδώ είναι το αντίστροφο. Ναι, βέβαια, άρα υπάρχει. Απλώς είναι καλό να γνωρίζουμε τους αστερισμούς. Βέβαια, εδώ έχουμε ένα θέμα, είναι ότι μόλις γνωρίζετε τους αστερισμούς. Πιστεύετε λιγότερο στην αστρολογία και βέβαια μπορεί να δείτε ότι η αστρονομία βοηθάει περισσότερο από την άλλη. Ρε, ναι, βέβαια.